Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας παράσταση που έχει τίτλο «Τριαντάφυλλα μαδίσατε, νύφη γαμπρός στολίσατε». Απόψε βρίσκεται κοντά μας ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, κύριος Σταύρος Τσουλάκης, ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού, κύριος Βαγγέλης Χατζατουριάν. Παρεμβρίσκονται επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρία Κλέρη Δελιγιάννη και ο κύριος... Έχω ξεχάσει το όνομά του, να μου το πει. Γιατζίδη. Και ο κύριος Καλογρίδης. Δεν πρόλαβα να γράψω τα ονόματα, χίλια συγγνώμη. Θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Σαράντης Παπαδέλης για την Ιωνία και τον Ιωνικό πολιτισμό. Τον καλούμε να μας μιλήσει. Αξιότιμε και καλέ μου φίλε Δήμαρχε της Νέας Σμύρνης, αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξίζουν πολλά μπράβο τόσο στον κύριο Δήμαρχο όσο και στους Δημοτικούς Συμβούλους που αποφάσισαν τις φετινές εκδηλώσεις να τις ονομάσουν Ιωνικές Γιορτές. Αλλά μπράβο και στο Μορφωτικό Σύλλογο της Ανεμότιας για τη συμμετοχή του σε αυτή την εκδήλωση. Η Ιωνία, αυτή η κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού που γεωγραφικά είχε τα σύνορα νότια στο Μέανδρο ποταμό, ανατολικά στη Λιδία και την Κυκαρία, βόρεια της Κηδονίας και δυτικά το Αιγαίο, δημιουργήθηκε το 1100 π.Χ. από Ίωνες Απίκους όταν εκδιώχθηκαν από τους Δωρείς. Η Δωδεκάπολη περιοχή, όπως ονομαζόταν, είχε σαν κυριότερες πόλεις τη Μίλητο, τη Φώκια, την Έφεσο, τη Κολοφώνα, τη Χίο, τη Σάμο, τις Καζομενές και κατοπινά τη Σμύρνη και την Πέργαμο. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες κατακτητών Περσών, Ρωμαίων, Βυζαντινών και Τούρκων να την υποτάξουν. Ο μεγάλος όμως ξεριζωμός το 1922 έγινε όταν οι Τούρκοι και διάφοροι σύμμαχοί τους στρατοκράτες, εξυπηρετώντας αλότρια συμφέροντα, κατάφεραν να εκδιώξουν τον πληθυσμό από τις εστίες τους και να τους στείλουν στην προσφυγιά. Μπορεί να χάθηκε η Ιωνία, αλλά έζησαν οι Ιώνες. Έφεραν μαζί τους τη μητέρα γη της Ελλάδος, την εθνική ψυχή, τα ιερά τους λείψανα, τα τέμπλα, τις φορητές εικόνες, τα ήθη και τα έθιμα, τη λαογραφία, τα τραγούδια. Νέες τους πατρίδες ονομάστηκαν Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Νέα Αλικαρνασσός, Νέα Σάντα κλπ. Αρκετοί πρόσφυγες Ίωνες ήρθαν και στο νησί μας στη Λέσβο και κατάφεραν να μπολιάσουν τον αιωλικό με τον Ιωνικό πολιτισμό, με κορυφαίους εκπροσώπους τον ακαδημαϊκό Ηλία Βενέζη και τον πεζογράφο αγιογράφο Φώτη Κόντογλου, από όπου ξεπήδησε η λεσβιακή άνοιξη. Εμείς, απόγονοι των Ιώνων, έχουμε ιστορική ευθύνη και υποχρέωση να αναδεικνύουμε το Ιωνικό ζήτημα, από όποια σκοπιά μας δίνεται η ευκαιρία, με τον πιο δυναμικό τρόπο. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε οι παλιότεροι και να διδάσκονται οι νεότερες γενιές ότι η Ιωνία υπήρξε και θα υπάρχει. Υπάρχει και κυκλοφορεί στις αίθουσες των πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων επί αιώνες ολόκληρο τον κόσμο για να αναγνωρίζει και να ταξιδεύει τους φοιτητές όταν απαγγέλουν τα ομηρικά έπι των 15.000 στίχων της Ιλιάδας και των 12.000 στίχων της Οδύσσιας. Να μην ξεχνάμε ότι ο Όμηρος ήταν γέννημα θρέμα της Ιωνίας.
Ιωνίαζονταν Εύη όταν γίνονται αναφορές στο όνομα ενός από τους 7 σοφούς της αρχαιότητος, τον Θαλή από τη Μύλη του, ο οποίος παρέδωσε στην ανθρωπότητα την ανακάλυψή του για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό. Ήταν ο ίδιος Ίωνας φιλόσοφος που άφησε μια σπάνια παρακαταθήκη το περίφημο γνωμικό γνώθης αυτών. Δηλαδή γνώρισε πρώτα καλά τον εαυτό σου και μετά όλα τα άλλα. Το οποίο όμως κοσμεί την είσοδο του μαντίου των αδελφών. Άλλοι δύο από τους 7 σοφούς, οι οποίοι ήταν Ίωνες, ήταν ο μεγάλος νομοδιδάσκαλος, ο Βίας ο Πριγνεύς. Η Πρίνη ήταν μια πόλη κοντά στη Μίλητο. Και βέβαια, ο μεγάλος μαθηματικός και γεωμέτρης, ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος, που μέχρι σήμερα μνημονεύεται γιατί πάνω στο Πυθαγόριο θεώρημα στηρίζεται όλη η βάση της γεωμετρίας και της αρχιτεκτονικής. Η Ιωνία είναι η πατρίδα των φιλοσόφων Ανεξίμανδρου, Ανεξιμένη και Ηράκλητου, που παραδέχτηκαν την αξία του αέρα, του νερού και της φωτιάς, από τον οποίο εξελίσσονται το σύμπαν σε ύλη, που τη θεώρησαν άφθαρτη και ό,τι έχει δύναμη κινητική, δύναμη ψυχής. Ακόμα, ότι η μετάδοση της ζωής γίνεται με το νερό. Ζωή χωρίς νερό δεν υπάρχει. Ερμηνείες που δόθηκαν σε εκείνους τους προχριστιανικούς αιώνες. Έτσι, καταργήθηκαν οι μύθοι και οι μυθοπλασίες που κυκλοφορούσαν και εγκαταλείφθηκαν οι δυσιδαίμονες απόψεις για τα μυστικά της Θείας Δημιουργίας ύστερα από αυτή τη φιλοσοφική ανάλυση. Είναι γνωστή η αρχιτεκτονική και ο Ιωνικός αριθμός που δημιουργήθηκε από Ίωνες πρωτομάστορες στην Ακρόπολη, την Νίκη της Αθηνάς, την Άπτερο Νίκη όπως ονομάζεται. Το Ερεχθείο, έργα στη Δήλο και στους Δελφούς. Ο ναός του Διός της Περγάμου, που κοσμεί το μουσείο του Βερολίνου, αφαιρέθηκε ολόκληρος για να μεταφερθεί στη Γερμανία. Αυτή είναι η πολιτισμένη λαή. Επίσης η βιβλιοθήκη του Κέλσου, στην ίδια πόλη. Να μην ξεχάσουμε επίσης ότι τα Ιερά Ευαγγέλια γράφτηκαν στην Ιωνία στην ελληνική γλώσσα, για να είναι σήμερα προσιτά σε εμάς. Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσε κανείς να αριθμίσει, έτσι ώστε να καταλήξει στην ιστορική αλήθεια ότι η ανθρωπότητα οφείλει τόσα πολλά στην Ιωνία. Θα πρέπει να καλέσουμε τους απογόνους των λαών που προέβησαν στις ιδιωδίες του ξερισμού της Ιωνίας και να τους πούμε ότι οι πρόγονοί τους διέπραξαν εγκλήματα εις βάρος ενός λαού ειρηνικού με σπάνιες πολιτικές και πολιτιστημικές αρετές και θα έπρεπε να γνωρίζουν το γνωμικό του Ισοκράτη, εκείνο το σημαντικό απόθεγμα «Οφελέιν ημι βλάπτην». Εάν δεν μπορούσατε να ωφελήσετε, Κύριοι, δεν θα έπρεπε να βλάψετε. Ευχαριστώ. Να προσθέσω ότι η πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου των Ανεμοτησίων είναι απόγονος Ιώνων προσφύγων. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Οργανισμού, καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, τριαντάφυλλα μαδίσατε, νύφη γαμπρό στολίσατε. Είναι ο τίτλος της παράστασής μου. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ανεμοτησίων Λέσβου τολμά για πρώτη φορά φέτος να σας παρουσιάσει μια μουσικοθεατρική παράσταση που αναπαριστάνει τα έθιμα του γάμου της Ανεμότιας, το γειτονιό, στις αυλές του χωριού, καθώς και ένα παραδοσιακό αντρικό γλέντι στο καφενείο με τραγούδια και χορούς της Λέσβου. Ένα εγχείρημα δύσκολο και πρωτόγνωρο για όλους εμάς τους διοργανωτές και συμμετέχοντες. Σε αυτή μας την προσπάθεια πολλοί ήταν οι άνθρωποι που στάθηκαν αρρωγοί. Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Νέας Μήνης και το Δήμαρχο κύριο Σταύρο Τζουλάκη, τον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Νέας Μήνης και τον πρόεδρό του κύριο Βαγγέλη Χατζατουριάν, που για 8 συνεχή χρόνια μας δίνουν την ευκαιρία να προβάλλουμε μέσα από τις Ιωνικές γιορτές
τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του χωριού μας και όλης της Λέσβου, ώστε να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Επίσης, ευχαριστούμε την αγαπημένη μας κυρία Σουσάννα Λασκαρίδου που μας αφηγήθηκε το τελετουργικό του ανεμοτίσιου γάμου. Τη φίλη του συλλόγου μας και μέλος του χορευτικού Αφροδίτη Φροσύνη για την καταγραφή και διαμόρφωση του κειμένου της αφήγησης. Τη συγχωριανή μας κυρία Κατερίνα Φουντή Μαρμάρου, θεατρολόγο, που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της αποψινής μας παράστασης. Την κυρία Θάλια Αργυρίου, καταξιωμένη ηθοποιό και φίλη του συλλόγου, που είναι η αφηγήτρια του γάμου. Το δάσκαλό μας, κύριο Γρηγόρη Γρηγορίου, που μπροστάρης και φέτος σε αυτή μας την προσπάθεια, με την επιμονή και υπομονή του, μας ταξίδεψε για μια ακόμη φορά στο όνειρο. Φυσικά, θα πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του χορευτικού μας που για μια ακόμα φορά στήριξαν αυτή μας την προσπάθεια. Ευχαριστούμε επίσης τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδοσιακών Χωρών Μύθυμνας Ομόλυβος και τη δασκάλα τους κυρία Ρένα Γρηγορίου για τη συμμετοχή τους και στη φεστινή μας παράσταση. Τις συγχωριανές μας, κυρία Δέσποινα Μαστέλου και Βασιλική Παπαδοπούλου, τις μεγάλες τεχνίτρες του χωριού μας, οι οποίες έφτιαξαν και στόλισαν τόσο περίτεχνα την μπακλαβού και το τσουρέκι του γάμου. Την κυρία Μαρία Κουτζαβεκιάρη που μας έφτιαξε τα μυγδαλωτά του γάμου. Τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Βατουσέων Λέσβου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδοσιακών Χωρών Μύθυμνας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγριτών Λέσβου για τις φορεσιές που μας δάνεισαν. Την κυρία Καλλιρόη Παπουτσί Κοντογούλα, μέλος του χορευτικού μας, για το όμορφο νηφικό της γιαγιάς της. Την κυρία Μυρσίνη Λασκαρίδου Λιοφάγου για τη φωτογραφία της αφίσας του σκηνικού μας και την κυρία Όλγα Χοντρού για τη φωτογραφία του γάμου της αφίσας μας. Τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Μύρνης και το Λυκειάρχη του 5ου Λυκείου Νέας Μύρνης, κύριο Χρήστο Χατζηδιάκο, για την εκτύπωση των προγραμμάτων μας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίους Στράσο Παπαδέλη, Χρήστο Ατσικβάση, Σπύρο Κουτζαβεκιάρη, Ηλία Λασκαρίδη, Μυρσίνη Χατζηδιάκου και Μαρία Λασκαρίδου, που με την αμέριστη συμπαράστασή τους με βοήθησαν ώστε αυτό το όνειρό μας να γίνει επιτέλους πραγματικότητα. Τους συγχωριανούς μας κύριο Σταύρο Ατσικβάση και Παναγιώτη Δουκάκαρο για τη μεγάλη τους βοήθεια. Χορηγής στη σημερινή μας παράσταση είναι ο Γιώργος Κάλφας Γενικό Εμπόριο, ο Πάνος Πρωτόπαπας Γραφικές Τέχνες και τα Πιτόρια Ντεμισάρη που στολίζουν τη σκηνή μας. Σας ευχαριστούμε από βάθος καρδιάς και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Επίσης, έχουμε μουσικούς αξιόλογους και πολύ γνωστούς, όχι μόνο στη Λέσβο, όχι μόνο στην Αθήνα, πανελλαδικά, παγκόσμια μπορούμε να πούμε. Στο τραγούδι είναι ο κύριος Σόλων Λέκας, ο οποίος ήρθε ειδικά από τη Μυτιλίνη για να μας τραγουδήσει στην απόψινή μας παράσταση. Ο κύριος Βαγγέλης Σαραντίδης στο βιολί και στο τραγούδι. Στο σαντούρι ο συγχωριανός μας κύριος Παναγιώτης Βέργος. Στην κορνέτα από τη Μυτιλίνη ήρθε ειδικά ο Ιγνάτης Σημενής. Και στην κιθάρα ο Ηλίας Μαυρίκης. Εδώ θα ήθελα να κάνω κάποιες απονομές αναμνηστικά για να μην διακόψουμε τη διασκέδαση. Παρακαλώ να έρθει η κυρία Θάλια Αργυρίου να της δώσω ένα αναμνηστικό. Μα
την κυρία Κατερίνα Φουντή, που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία. Ευχαριστούμε θερμά, είναι πάντα κοντά στο σύλλογο. Τη Μαρία Λασκαρίδου να έρθει να πάρει για τη μητέρα της ένα αναμνηστικό. Το δάσκαλό μας Γρηγόρη Γρηγορίου. Και τέλος τη Ρένα Γρηγορίου, τη δασκάλα του χορευτικού του Μολύβου. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση. Λοιπόν, γάμος στην Ανεμότια. Ο παραδοσιακός γάμος αποτελεί πολύ ισχυρή έκφραση της κοινωνικής ζωής της πατρίδας μας. Και τούτο γιατί ο λαός μας θεωρεί πως τρεις είναι οι σταθμοί στη ζωή του ανθρώπου. Η γέννηση ενός παιδιού, η είσοδός του στην ενεργό δράση και τη δημιουργία οικογένειας και το τέλος μιας ζωής όταν ο κύκλος κλείνει. Οι τοπικές αποκλίσεις γύρω από τα έθιμα του γάμου δεν είναι τόσες πολλές, παρότι οι κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Έτσι, ανατρέχοντας τον ελλαδικό χώρο, απ' άκρη σ' άκρη, διαπιστώνουμε την ύπαρξη ενός κοινού τελετουργικού που δεν αποκλείει ωστόσο την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής. Και ξεκινάμε με τα προξενιά. Τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας, της Ανεμότιας, για το κοινωνικό γεγονός του γάμου ξεκινούν με τα προξενιά. Καθοριστική στιγμή για την κοπέλα είναι όταν φτάνει σε ηλικία γάμου και το οικογενειακό περιβάλλον την αντικρίζει πλέον ως γυναίκα έτοιμη για αποκατάσταση. Έτσι συνέβη και με τη Σουσάννα στα 25 της. Μια φθινοπορεινή μέρα. Πηγαίνει επίσκεψη στο σπίτι η θιά Μυρσινιό και λέει στους γονείς της. Ωρα καλή. Ρε καλά στη Μυρσινιό. Καλό να έχεις. Ήρθα για καλό σκοπό, για τη Σουσάννα. Άντε πια, ήρθε η ώρα της για γάμου. Τι περιμένετε? Έχεις κανένα στο νους? Έχω. Το Γνάτ Βασίλ. Είναι καλόμορο, τσιπροκομμένο, τσι έχει τσι καλή δουλειά, είναι τσαμπάι, σάιντι, πού την τη δίνει την απάντα τελειώσει. Το σπίτι, δυο χουράφια, 100 χρυσές λίρες και όλα τα πρικιά της. Καλό μ' ακούγεται, παγαίνω. Ωρα καλή. Καλώς Μεσσηνιό. Ήρθα για ένα προξενιό, για το Γνάτ Βιξουσάνα Στρατή. Είναι καλό κοτσέλι, τσιδιοθυτμένο. Δίνει το σπίτι, δυο χωράφια, 100 χρυσές λίρες, τσούλα τα πρικιά. Άρα τα τελειώσουμε. Καλό μου ακούγεται. Τι λες και εσύ? Έτσι με ένα καλό μου ακούγεται. Άι, να του κάνουμε. Γνατέλ, τι λες? Για να δούμε. Μυρσινιό, να σε ρωτήσω κάτι. Αερώτα. Δεν σε βλέπω καλά. Όχι, το κουρτσέλι είναι πολύ καλό. Είσαι σίγουρη, είναι καλή? Άμα σου λέω εγώ. Ναι βρε, αλλά καλή σε 100 λίρες κοντά κοντά δεν παγαίνει. Πώς δεν παγαίνει? Γιατί η μπαμπά της έχει κάνει τα κουμάντα. Άιβρε τσιγκούνσενη. Τέλος πάντων, άιντε. Για το χατήρ της μάνας μου και την πατέρα μου θα κυμπάρω. Τα βούλια σγένει, άιντε. Ωραία καλή. Δόντσι γαμπρός το λόγο της. Άι να κάνουμε το γάμο να φάμε τσι κυμπακλαβού. Άντε, η ώρα η καλή. Ωραία, η καλή. Η πρόταση για το συνοικέσιο
έγινε από τους γονείς της κόρης, ως ήτιστε στο χωριό μας. Οι απαραίτητες προσεγγίσεις ολοκληρώθηκαν από την προξενήτρα, αφού συμφωνήθηκε το θέμα της πρίκας, δόθηκε λόγος και έτσι η Σουσάννα βρέθηκε αραβωνιασμένη με τον Ιγνάτη 28 ετών. Οι αραβώνες είναι ανεμότια, κρατούσαν περίπου 1 έως 3 χρόνια, γιατί η βασική προϋπόθεση ήταν να τελειώσει η νύχτα το σπίτι της και να ετοιμάσει τα πρικιά της. Ο δε γαμπρός να παντρέψει, αν είχε, πρώτα τις αδερφές του. Έτσι έγινε και με το ζευγάρι μας. Οι ετοιμασίες οικονομικές και κοινωνικές ολοκληρώθηκαν 2 χρόνια μετά, αφού φτιάχτηκε το σπίτι της Σουσάνας και πάντρεψε ο Ιγνάτης την αδερφή του. Οι δυο οικογένειες τα φέρανε κοντά-κοντά, όπως συνηθίζουν να λένε στο χωριό μας. Σηκώθηκαν μια μέρα οι γονείς της κοπέλας, έσφαξαν μια κότα και ένα κόκορα που συμβόλιζαν την ύφη και το γαμπρό αντίστοιχα, καθάρισαν τα πουλερικά, τα έβαλαν σε μια σουπιέρα και τα πήγαν στα πεθερικά της Σουσάνας για να συζητήσουν τα σχετικά γύρω από το γάμο και να ορίσουν η ημερομηνία. Μια μέρα Κυριακή. Καλώς. Η ώρα είναι καλή. Κόκορας. Ευχαριστούμε. Μου. Να τις χαιρόμαστε στην πεθέρα. Άντε, να είσαι καλά. Η ώρα είναι καλή. Λάτε να σας κεράσουμε. Άντε ρε πια, κέρνα. Άντε, η ώρα είναι καλή. Και τώρα να πούμε και την ημέρα του γάμου. Ναι, εδώ κοντά. Κυριακή, θα παντρευτώ αύριο. Έτσι όπως πας, οι 100 θα γίνουν 50. Γεια σας, καλή ώρα, καλή. Να είσαι καλά. Και φτάνουμε στην προετοιμασία του γάμου. Οι προετοιμασίες του γάμου ξεκινούσαν την Παρασκευή, όπου στο σπίτι της Συνήφη έκανε έκθεση των πρικιών της, τη λεγόμενη θέση. Σε μια ντουλάπα ή σε τοίχο, αλλιώς μιντέρι, τοποθετούσαν τα πρικιά, δηλαδή το πάπλωμα, τα στρώματα, τις κουβέρτες, τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τα χράνια, τα κεντήματα και τέλος τα μαξιλάρια της φιγούρας με τα οποία στόλιζαν τους καναπέδες. Την ίδια μέρα, η μάνα της Σουσάνας βγήκε στη γειτονιά καλώντας τις κοπέλες να πάνε να δούνε τα πρικιά της νύφης. Λάτι να δείτε τα πρικιά. Λάτι. Άι να πάμε. Στα αυκά σας ηλεύθερες. Φτάνει δε και η πεθερά που ήρθε για να ραντίσει με ροδόσταμο και να ταράνει με ρύζι και λουλούδια και να δώσει τις ευχές της. Άιντε, η ώρα η καλή, καλουρίσκα. Να τις χαιρόμαστε, καλουρίσκα. Στη θέση η πεθερά. Η ώρα η καλή. Άιντε, καλουρίσκα να είναι. Στη θέση η πεθερά έβαζε και το σαματά, ένα είδος λεπτού χρυσόχαρτου που το κόβαν σε λωρίδες και το καρφίτσωναν στα πρικιά. Επειδή ήταν λεπτός, με την παραμικρή κίνηση έκανε θόρυβο, το έλεγαν σαματά. Η ώρα η καλή. Η νύφη κέρμενε όλους τους παρευρισκόμενους και οι κοπέλες που βρίσκονταν εκεί. Να ζήστε. Άρχισαν το τραγούδι και το χορό, λέγοντας πενέματα για την νύφη και το γαμπρό. Έλα να τα θυμίσουμε τα χιλιωτή, μη με Sky.
παιδιά τα γάλανα, στρεμμένα τα γάλανα, στρεμμένα. Νύφιστε κι στολισμένοι, Παναγιά ρογραφισμένοι, να χαίρεσαι νυφούλα μου τα δέκατα, φτυλά σου τα δέκατα, φτυλά σου που κάνει την που κάθισαν και κέντησαν, που κάθισαν και κέντησαν τα όμορφα φρυγιά σου, τα όμορφα φρυγιά σου. Νύφιμ στέκει στολισμένη, σαν παγιούλα ανθισμένη. Και φτάνουμε στην παραμονή του γάμου. Το Σάββατο το πρωί, ο γαμπρός έστελνε στο σπίτι της νύφης που θα γινόταν και δικό του όλα του τα πράγματα, τα πρικιά, τις σοδιές, όσπρια, σιτάρι, αλεύρι, λάδι, κρασί, καθώς και το κρέας με το οποίο θα έφτιαχναν τα φαγητά του γάμου. Το πιο γνωστό φαγητό ήταν το κισκέκ, το οποίο γινόταν τη μέρα του γάμου από καλά βρασμένο μοσχαρίσιο κρέας και στάρι, τα οποία αφού τα έβαζαν σε ένα πέτρινο καζάνι που υπήρχε στην αυλή, τα χτυπούσαν καλά μέχρι να γίνουν ένας πολτός. Η παρασκευή του φαγητού πάντα συνοδευόταν από μουσική. Ελάτε από τη μέση, ελάτε από τη μέση. Άντε, ώρα καλή. Ευχαριστούμε, δικά σας. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εν τω μεταξύ, στο καφενείο και στη γειτονιά της νύφης, το γλέντι είχε ήδη ξεκινήσει. Άντε, στο συμπάνια σας! Στο συμπάνια σας, ρε! Γεια σου, καλό, ρε! Άντε, ρε! Σόλον, είμαστε ένα έντρας καλό, καλό. Γεια σου, ρε, Σόλον! Αμαρτέ μου, λέτε μου, να το Είναι. Πρέπει να φάρμακα.
κάποια δήλωση πώς σου φέρνει. Παλιό κορμί.
μην τα λαντουρίξω όλα κάτω. Άιντε! Άιντε, βρε! Καφική ζένη! Άιντε! Κάτσε κάτω! Μαλά ματένια μου, μαζί μαλά.
Το νούμερο 25 έχει σειρά. Thank you.
τρύπα, σ' άρεσε. Καλή, καλή, αλλά πάρτε το τόνι, γιατί θα το μαδίσω. Για μόρ μόρ. Γιατί άλλα μόρ, ε. Κάδιψεις, κάδιψεις. Ναι, βρε. Έπιες τίποτες. Βρε εσύ, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αραβουνιάσκα, ξένη μπάνικα, καλή, χούφτωνα. Ρε, κάτσε να σου ξουρπάσω το πανάι τώρα. Ρε, μπάνικα, καλά, χούφτωνα. Αλλά μετά από 3 χρόνια που παντρεύουμε, τη βλέπω σαν σουβλί αδύνατη. Βρε, δεν τα γη γίνει. Όχι, μη μου πες. Ναι, θα τη φορτώσει σημαίνα. Δεν τα γη, δεν τα γη. Τώρα, βρε, το τσκούν, βρε, τσκούν. Άξι, έντε, όλο μπλάς. Γύρις, πας στο σπίτι, χάλασμα είναι. Έλα, έλα, έτσι μην μιλάς πολύ. Τα όλα στα κοινότητα. Σούλα στα μπιάρθια, σούλα. Γιατί πάγε στα σπίτια των άλλων, όχι. Στο σκόλ το σπίτι, βρε. Τι δουλειά έχουμε στο ξένο σπίτι. Ξέρω εγώ. Για βολμόρ. Βλέπω σκιαβλή. Καλή κουπελούδα είναι, κουκυρούδα είναι. Εκεί τι συγγενεί εσένα. Για σένα τα λέω. Εμένα θα πλέγει. Ναι, για σένα τα λέω, το ξέρει. Άντε, βρε παλιά μου. Άρε. Ξέρει, ξέρει. Ξέρει. Γλώσσα, τη γλώσσα πάρει. Δεν μου λε. Κοιταφτάκι. Κάτω το κεφάλι του πριπιθούμι. Καημένη, λαφιά, τριέτη, σαλαγά. Ανεμή, ανεμή. Σαλαγά. Άρε. Άντε σκόψη. Ωραία. Ωραία. Θα σε το σκοπίσω. Εντάξει, εντάξει. Κουλόνια, κουλόνια βάλε. Δώει κουλόνια, δώει κουλόνια. Βάλε κουλόνια. Βάλε κουλόνια. Έλα εδώ, κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Έλα. Ωπα. Στο κάτω και στο κάτω. Βάλε. Και στο πέρα του συμβάλλει. Βάλε, βρε. Έλα, έλα. Αχ, βρε, διαφόρ. Τα κάνεις καλά! Έλα, κάτσε κάτω! Τα κάνεις καλά! Ναι, άντε να σε δω! Κάτσε! Κάτσε! Άντε! Άντε! Μην αφήσεις αυτό αφρό! Ω, δεν είναι! Δεν είναι! Άντε! Άντε! Λυσιές! Λυσιές! Βάλος! Άντε! Άντε! Ποιος το κάνει τούτο! Άντε! Ε! 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 Σουπάτη! Άντε, ρίξτε τον παξίς τώρα, άντε! Με παγέν! Ναι! Σε άκουρα! Άντε να σας ρίξω, σας κουλώνει, να σας κουλείς, άντε! Άντε! Όποιος πειρατάς μη χτύψει, να μην τσκουθεί ξανά! Το πρωί, της ίδιας... Όλοι μαζί τραγουδώντας για την εκκλησία, μπροστά η μύτη με τους δικούς της και πίσω τον πλόδο με τους δικούς της. Έλεγαν ότι αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία της.
δεν της άρεσε να φύγει και να μην γίνει ο γάμος. Τι λες, εσύ σαν. Αϊτανάτσι, γιατί δεν έχουμε σαμπλή. Μ' αρέσει, σαν. Μας αρέσουν το. Μπράβο, σαν. Και να η ώρα της τελετής. Την ώρα της τελετής στον Ισαΐα, φίλοι και συγγενείς του κουμπάρου και του γαμπρού τους πλησίαζαν και χτύπαγαν με δύναμη στην πλάτη. Του παπά. Μετά όλοι μαζί ξεκινούσαν για το σπίτι των νιώπαντρων. Μπροστά ο παπάς και ψάλτης και ακολουθούσε το ζευγάρι με τους καλεσμένους. Στο κατόφλι του σπιτιού τους περιμένει η μάνα της Νίκης, η οποία σε ένα κόκκινο μαντίλι τύλιγε ένα σίδερο που το πατούσε το ζευγάρι για να περάσει την είσοδο με την ευχή να είναι γερό και ευτυχισμένο. Να ζήσετε γεροί και ευτυχισμένοι. Διάβαζε όλες τις ευχές για το ζευγάρι και όλοι μαζί μπαίνανε στο σπίτι. Πρώτα κερνούσαν τον παπά και τον ψάλτη που είχαν την τιμητική τους και στη συνέχεια όλους τους παρευρισκόμενους, παράλληλα δε, έστρωναν τα τραπέζια για το γλέντι. Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας, στα ξαφνικά, 4-5 άτομα σήκωναν ψηλά τον κουμπάρο να κρεμάσει τα στέφανα και τον τσιμπούσαν με καρφίτσες. Ο κουμπάρος έταζε διάφορα. Και αν έμεναν ικανοποιημένοι, από τα ταξίματα τότε τον κατέβαζαν. Με αυτά τα ταξίματα και τα χρήματα οι φίλοι την άλλη μέρα κάναν άλλο ένα γλέντι. Το γλέντι του γάμου ξεκινούσε με την ύφη και το γαμπρό και κρατούσε μέχρι την αυγή. Και αρχίζει το γλέντι.
μπάλα για τα μωρά, παίξτε! Άντε, παίξτε να πάμε! Παίξτε τίποτα! Ναι, Yo supe nada.
πιστεύες μου μια αλήθεια. Με τα σωστά σου μ' αγαπάς, με τα παραμύθια. Μου λένε να μη σ' αγαπώ, μου λένε να σ' αφήσω. Δίχως εσένα μάτια μου δεν μπορώ να ζήσω. Όλα τα τύψα σμένα.